close the window. Άμα μπαίνει φως, θα αφήσουμε ράδιο τον ήχο. Ναι, ναι. Εντάξει, είμαστε έτοιμοι. Εντάξει. Όλα καλά. Ωραία. Κύριε Γκλέζο, καταρχήν σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχτήκατε να μας μιλήσετε. Και η πρώτη μας ερώτηση. Στις 13 Απρίλη 2010, ο τότε Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου εμφανίζεται σε εθνικό δίκτυο από το Καστελόριζο και ανακοινώνει ότι το καράβι μας βουλιάζει και πρέπει να στραφούμε προς τους εταίρους μας στην Ευρώπη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οι οποίοι θα μας παράσχουν ένα απάνεμο λιμάνι για να επισκευάσουμε το σκάφος μας με γερά και αξιόπιστα υλικά. Αυτές ήταν οι λέξεις που χρησιμοποίησε. Κοιτώντας πίσω, ποιες είναι οι σκέψεις σας για εκείνο το διάγγελμα και αν μπορείτε με συντομία να μας περιγράψετε τις εξελίξεις που ακολούθησαν εκείνο το διάγγελμα και τελικά έτσι είναι το απάνεμο λιμάνι. Βρισκόμαστε σήμερα σε απάνεμο λιμάνι. Όταν το άκουσα αυτό που είπε ο Ανδρέας, ο Γιώργης Παπανδρέου, θυμήθηκα την Επανάσταση του 1821. Όταν ξεκίνησε η Επανάσταση του 1821, όλα τα κράτη της Ευρώπης τάχθηκαν εναντίον. Προσπάθησαν να πνίξουν την Επανάσταση μαζί με τους κομμάτους. Όταν είδαν ότι δεν το κατάφεραν και η Επανάσταση ρίζωσε, αμέσως άλλαξαν στάση. Σου λέει εδώ δεν πρόκειται να ξεριζωθεί η Επανάσταση, πρέπει να πάμε να τη σώσουμε. Τα ίδια λόγια. Και εμφανίστηκαν ως σωτήρες και υπογράφηκε το 1824 το πρώτο δάνειο με τη Γαλλία και νομίζω ακολούθησε μετά το άλλο το δάνειο με τους Αγγλέζους. Το δάνειο το πρώτο του 1824 το ξοφλήσαμε πριν από 12 χρόνια. Δηλαδή, διαπιστώθηκε ότι αυτή η σωτηρία, αυτό το απάνεμο λιμάνι είναι μία δουλεία του ελληνικού λαού, οικονομική δουλεία στα χέρια των ξένων που θέλουν να κρατάνε στα χέρια τους και να χειραγωγούν όχι μονάχα την ελληνική οικονομία αλλά και την πολιτική οικονομία. Και θυμήθηκα αμέσως αυτό που έχει πει ο Μένανδρος πριν από 2.500 χρόνια. Τα δάνεια δούλους τους ανθρώπους ποιεί. Τα δάνεια μετατρέπουν τους ανθρώπους σε δούλους. Εάν μετατρέπουν τους ανθρώπους σε δούλους, τα κράτη τα υποδουλώνουν και καταργούν την εθνική τους ανεξαρτησία, την εθνική τους κυριαρχία και τα κάνουν προτεκτοράτα, να το πω έτσι, στην ουσία. Λοιπόν, αυτά τα απάνεμα λιμάνια είναι οι λεκτικές εκφράσεις που δημιουργεί κάθε φορά όποιος θέλει να υποτάξει κάποιον και του λέει είσαι, θα σε σώσω. Δεν θέλουμε σωτήρες, είναι η απάντηση. Αργότερα, όταν άρχισε πλέον να ξεδιπλώνεται η κρίση, ο τότε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Θεόδωρος Πάγκαλος, εκπροσωπώντας και το πολιτικό και οικονομικό κατεστημένο, έκανε τη διάσημη δήλωση ότι τα φάγαμε μαζί και ότι το μνημόνιο είναι ευλογία για τη χώρα. Μετέπειτα, πριν αυτό το μήνα μάλλον, το Μάρτιο του 2012, και μάλιστα αυτή η δήλωση έγινε και στο Πανεπιστήμιο, στο οποίο σπουδάζουμε με το Ζερόμ, ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, ο Βόλφγανγκ Σόιμπλε, έκανε μια άλλη δήλωση. Είπε ότι όλοι γνωρίζουν ότι το πρόβλημα της Ελλάδας είναι οι ίδιοι οι Έλληνες και ότι τα προβλήματα πρέπει να αναζητηθούν εντός της χώρας και όχι εκτός αυτής. Οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί φορολογούμενοι έχουν κουραστεί να ρίχνουν χρήματα στο βαρέλι χωρίς πάτο, όπως αποκαλούν την Ελλάδα, για να τη σώσουν. Γιατί θα πρέπει οι σκληρά εργαζόμενοι βορειοευρωπαίοι να συνεχίζουν να διασώζουν τους τεμπέληδες και διεφθαρμένους Έλληνες? Εδώ είναι αποκαλυπτικός ο ρόλος των ιδιοκτητών του χρήματος. Οι κυρίαρχες χώρες λένε πρέπει να βοηθήσουμε το φτωχό λαό τους Έλληνες. Και φορολογούν το λαό τους για να του παίρνουν χρήματα να τα δίνουν στο φτωχό λαό που είναι ο ελληνικός λαός. Στον ελληνικό λαό δεν είναι το ίδιο παραμύθι. Το ερώτημα το πρώτο που πηγάζει αυτόματα είναι την κρίση την προκάλεσε ο ελληνικός λαός. Την κρίση τη δημιούργησε ο ελληνικός λαός. Την κρίση την τροφοδοτεί ο ελληνικός λαός. Την κρίση τη λειτουργεί ο ελληνικός λαός. Γιατί πρέπει να πληρώσει τα σπασμένα ο ελληνικός λαός?
Η κρίση αφορά το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε και ενδογενή κρίση στο χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο το ελληνικό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε και κρίση στο δημοσιονομικό τομέα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε και κρίση στην οικονομία της χώρας. Αλλά αυτά όλα δεν τα λογαριάζουν, λογαριάζουν ένα πράγμα. Πώς να παίρνουν χρήματα από τους λαούς τους και να τα μετατρέπουν σε δάνειο προς τους φτωχούς λαούς και να κερδίζουν διπλά. Δεν καταβάλουν οι ίδιοι τίποτα, δεν δίνουν οι ίδιοι χρήματα, παίρνουν από τους λαούς τους και υποχρεώνουν τους λαούς, τους φτωχούς, όπως ανάμεσα τους είναι η Ελλάδα, να πληρώνει την κρίση. Και ρωτώ, ήξερε ή δεν ήξερε ο Ανδρέας, ο Γιώργος Παπανδρέου τι είχε συμβεί. Αποκαλύπτεται ότι με τη συνομιλία που είχε κάνει με τον τον πρώην πρόεδρο του νομισματικού ταμείου του Διεθνούς, τον Στρόσκαν, ότι είχαν κάνει συνομιλίες και προετοίμαζαν το έδαφος να βάλουν τη χώρα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δηλαδή να παίξουν το ρόλο του σωτήρα, δηλαδή να υποχρεώσουν τη χώρα να δανείσει, να δανειστεί από τους ξένους. Όλα αυτά σχεδιασμένα και όλα τα άλλα είναι εντελώς ψέματα και απατηλά για να δείξουν τάχα ότι η χώρα παθαίνει καταστροφή. Καμιά καταστροφή. Το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο έπαθε τη ζημιά. Δεν πάθαμε εμείς. Δεν έπαθε ο λαός. Άλλο ότι πληρώνει ο λαός, θα σπασμένο. Να μην σταθώ παραπάνω, κάνε την παρακάτω ερώτηση για να... Το Φλεβάρι. Γιατί, στο λέω γιατί άμα αφήσεις, δεν θα σταματάω. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Ίσα ίσα. Το Φλεβάρι του 2012 είχαμε τη νέα δανειακή σύμβαση, η οποία συζητήθηκε και πέρασε από το Κοινοβούλιο. Αγορές και πολιτικοί διεθνώς πιστεύουν ότι η κρίση τελείωσε. Είναι όντως έτσι? Καθόλου δεν τελείωσε. Καταρχήν δεν τελείωσε η κρίση, διότι συνεχώς παίρνουν νέα μέτρα λιτότητας και μας παρουσιάζουν ότι θα περάσουμε υποχρεωτικά αυτά τα επώδυνα μέτρα για να σωθεί η οικονομία της χώρας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο, όχι πλέον, απάτη διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Δεν τους έχουμε ανάγκη, δεν θέλουμε σωτήρες. Έχουμε εμείς λύσεις, έχουμε τρόπο να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση, αρκεί να μην είμαστε υποταγμένοι σε αυτούς. Και δυστυχώς οι κυβερνήτες μας ως τώρα υποτάσσουν τη χώρα στους ξένους, στα μονοπόλια, συγκεκριμένα στην Τρόικα, που είναι όλη η ιστορία του διεθνούς κεφαλαίου. Αυτό είναι. Εάν τώρα δεν έχεις ερώτημα παρακάτω και θες να δεις πώς αντιμετωπίζεται το θέμα και ποιες είναι οι λύσεις που προτείνουμε, είμαι έτοιμος να τις κάνω και τώρα. Αλλά αν το έχεις ερώτημα παρακάτω, τώρα είμαι παρακάτω. Όχι, θα θέλαμε να ακούσουμε την ερώτηση. Τώρα. Τώρα. Λοιπόν, έχουμε 5 τρόπους, όχι ένα, να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Ο πρώτος τρόπος είναι να μας δώσουν οι Γερμανοί αυτά που μας οφείλουν. Δεν θα πω από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, διότι από εκεί μας οφείλουν ακόμα. Από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι Γερμανοί οφείλουν στην Ελλάδα 162 δισεκατομμύρια δολάρια χωρίς τους τόκους. Και δεν είναι αυτό που θέλουμε εμείς από τους Γερμανούς, είναι το τι έχουν αποφασίσει οι άλλοι για το τι πρέπει να πληρώσουν οι Γερμανοί. Εμείς ζητάμε ακόμα περισσότερα, αλλά αφήνω αυτό που ζητάμε εμείς. Λέω τι έχει προσδιορίσει η 19μιλής διάσκεψη του Παρισίου του 1946 και που προσδιορίσε ότι η Γερμανία οφείλει στην Ελλάδα 7 δισεκατομμύρια 100 εκατομμύρια δολάρια αγοραστικής αξίας 1938. Με μετατροπή σε ευρώ, την οποία μας έκανε η Τράπεζα Ελλάδος, μας οφείλει 108 δισεκατομμύρια ευρώ χωρίς τους τόκους για τις επανορθώσεις, τις οποίες, κάνω μια παρένθεση, έχουν πάρει όλες τις χώρες της Ευρώπης εκτός από την Ελλάδα. Τα έχει δώσει σε όλες τις χώρες εκτός από την Ελλάδα. Τότε προσδιορίσε επίσης τι πρέπει να δώσει και η Ιταλία στην Ελλάδα, γιατί ήταν κατακτήτρια χώρα, και τι πρέπει να δώσει και η
Βουλγαρία. Και οι δύο χώρες αυτές δώσανε και δεν έδωσε η Γερμανία. Και το ερώτημα που προκύπτει αυτόματα είναι αβίαστα. Θα βλέπανε ποτέ οι φασίστες, οι Βούλγαροι και οι Ιταλοί φασίστες σε Ελλάδα, εάν δεν μας ερχόταν εδώ ως κατακτητής και δεν μας νικούσε η Γερμανία? Πώς είναι δυνατό λοιπόν οι Κολαούζοι, που όπως λέει ο λαός, το λέει απλά, οι Κολαούζοι να έχουν πληρώσει και ο κύριος Πέθυνος να μην πληρώνει? Το άλλο κομμάτι του χρέους είναι το λεγόμενο αναγκαστικό δάνειο. Τι είναι το αναγκαστικό δάνειο? Είναι μια λεπτομέρεια που πρέπει να τη γνωρίσετε ακριβώς. Γιατί έχει και την εξήγηση του τρόπου συμπεριφοράς της Γερμανίας γενικότερα και του τρόπου τότε και του τρόπου συμπεριφοράς τώρα. Υπήρξε μια διάταξη στη Χάγη, στη συμφωνία μεταξύ των κρατών, που έλεγε, ενώ προηγούμενα οι προηγούμενοι κανονισμοί έλεγαν ότι όταν ένας στρατός μιας χώρας κατακτήσει μια άλλη χώρα, ο λαός αυτής της χώρας υποχρεούται να διατρέφει το στρατό κατοχής, προσθέθηκε το 1907 μια, ύστερα από κινητοποίηση των ανθρωπίνων οργανώσεων, των οργανώσεων για τα ανθρωπίνα δικαιώματα, που ήταν καταπληκτική. Εάν δύναται εμείς έπρεπε να διατρέψουμε, 500.000 Γερμανούς, 250.000 Ιταλούς, 60.000 Βούλγαρους, το πρώτο βουλγαρικό σώμα στρατού μπήκε στην Ελλάδα, και κατ' εξαίρεση όλων των άλλων κρατών της Ευρώπης που είχαν ιτηθεί από τη Γερμανία, και το Αφρικα Κόρπς. Ήταν αδύνατο να το κάνουμε. Νομότυποι οι Γερμανοί, δεν λέω νόμιμοι, νομότυποι οι Γερμανοί, λέει δεν πρέπει να το παραβιάσουμε αυτό, άρα δεν πρέπει να ξεπεράσουμε τα όρια που προσδιορίζει η απόφαση της Χάγης. Και είπανε ότι πέρα από αυτά τα οποία δύναται να προσφέρει ο ελληνικός λαός για τη διατροφή των στρατευμάτων κατοχής και του Αφρικα Κόρπς, ό,τι παραπάνω παίρνουμε από το εάν δύναται, θεωρείται δάνειο της Ελλάδας προς τη Γερμανία. Αυτή είναι η αιτία του δανείου, του αναγκαστικού. Και για να δείτε πόσο νομότυποι είναι οι Γερμανοί, τα νομότυπα εξετάζω τώρα, πλήρωσαν και δύο δόσεις του δανείου. Άρα, ούτε αυτό το προσδιορίσαμε εμείς, το προσδιορίσαν οι Γερμανοί. Και παρουσιάζεται το εξής καταπληκτικό γεγονός. Όλη την ιστορία της η Ελλάδα από το 1824 δανείζεται από τους άλλους και για πρώτη φορά γίνεται δανειστής, δανείζει άλλο κράτος. Πότε? Τη χειρότερη περίοδο της ζωής της. Τότε που ο θάνατος θέριζε τον ελληνικό λαό. Αυτά είναι τα νομότυπα. Πάμε τα ουσιαστικά. Ό,τι φαγώσιμο υπήρχε στη χώρα με βάση το δάνειο το έπαιρναν και πηγαίνανε και το έδιναν για τη διατροφή και τη σωτηρία του γερμανικού λαού. Και γι' αυτό παρουσιάζεται το εξής φοβερό γεγονός. Ο πληθυσμός της Ελλάδας, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, τα στοιχεία τα έχω πάρει από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, ήταν 7.330.000. Όταν τελείωσε ο πόλεμος ήταν 6.800.000. Δεν υπάρχει άλλο έθνος στην Ευρώπη όπου στο τέλος του πολέμου ο πληθυσμός να είναι κατώτερος από τότε αν άρχισε ο πόλεμος. Και να ρωτήσουμε και τον Ζερό μας στην Ολλανδία, το έχει μελετήσει. Δηλαδή, όταν άρχισε ο πόλεμος, πόσο πληθυσμό είχε η Ολλανδία και όταν τελείωσε, πόσο είχε. Έχω βάλει παντού να ψάξουνε, να μου αναιρέσουνε τα στοιχεία μου, ως τώρα δεν πήρα απάντηση. Και είναι χρόνια που το ζητάω αυτό το πράγμα και δεν έχω πάρει πάντως καμιά. Και η ίδια η Γερμανία είχε περισσότερο πληθυσμό από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος όταν τελείωσε. Και το ερώτημα που προκύπτει αβίαστα είναι μήπως θέλει η Γερμανία να μας εκδικηθεί, όχι η Γερμανία, η γερμανική κυβέρνηση, μήπως θέλει να μας εκδικηθεί
επειδή υπέστη την πρώτη ήττα από τον ελληνικό λαό με το έπος του 40-41, μήπως θέλει η γερμανική κυβέρνηση να μας εκδικηθεί, διότι αν σήμερα ζει σε ένα καθεστώς δημοκρατίας και όχι κάτω από το ναζιστικό καθεστώς του Χίτλερ, οφείλεται και στην πάλη και στην πάλη του ελληνικού λαού. Μήπως θέλει να μας εκδικηθεί, διότι με τον πόλεμο που έκανε αντίον της Ελλάδας ο Χίτλερ, ανατράπηκαν όλα τα σχέδια του Χίτλερ και άρχισε να γέρνει πλάστιγκα υπέρ των συμμάχων. Ερωτήματα βάζω και περιμένω απάντηση. Τα έχω θέσει από μήνες και θα ξαναθέτω και σε εσάς να τα προβάλλετε. Και δω μου τώρα εκείνο το... Όχι, θα πάρω το φάκελο. Ελληνικά και στα γερμανικά. Ξέρεις γερμανικά, Ζερόμ? You speak German, Ζερόμ. Ξέρεις. Να το δώσω. Χαρίσουμε στο Ζερόμ. Λοιπόν, είναι στα ελληνικά και στα γερμανικά. Και εδώ πέρα έχω τα στοιχεία αυτά, τα οποία μπορείτε να τα δείτε όλα, τον πληθυσμό και τα λοιπά, και να κάνει και την έρευνα ο Ζερόμ στην Ολλανδία, να μου πεις, να μας πείτε. Στο τέλος θα του υπογράψω να το δώσω. Okay. At the end, he will sign it for you. It is a book published, The Black Bible of the German Occupation, and it includes the human cost of Greece because of the occupation, and also Manolis says that there is no in Greece after the occupation the population was diminished by 500,000 more or less. In no other country of Europe this happened, and he doesn't know about the Netherlands, whether the population was diminished or increased. No, not diminished like this. You don't object. And he wants you to look up for it. Λοιπόν, το δώσω το βιβλίο μετά, για να ολοκληρώσω. Συνεπώς, η Γερμανία μας χρωστάει 162 δισεκατομμύρια ευρώ χωρίς τους τόκους. Μόνο με 3% τόκο ξεπερνάει το 1 τρισεκατομμύριο. Αυτά που μας χρωστάει η Γερμανία. Εμείς, να μην τους βάλουμε γκαουλάιτερ στη Γερμανία για το πώς θα πληρώσουν τα αυτά που μας οφείλουν. Αλλά δεχόμαστε να κάνουμε κούρεμα στους στόχους. Μην γελάτε. Γιατί δηλαδή, μόνο μια μεριά και όχι και άλλη. Και αν θέλετε, έχω και άλλα παραδείγματα να σας πω για τη στάση της Γερμανίας. Λέω αυτό τώρα. Ένας τρόπος λοιπόν είναι το θέμα των οφειλών της Γερμανίας στην Ελλάδα. Δεύτερος τρόπος. Όλες οι χώρες της Ευρώπης δίνουν για εξοπλιστικά προγράμματα από 4 έως 12% του ΑΕΠ. Δεν ξέρω πόσα δίνει η Ολλανδία, να μας πει ο Ζερόμ. Ξέρει. How much is the budget for military expenditure in the Netherlands? It's very low. I don't know where it is. I wouldn't know by heart. Πολύ μικρό. Πολύ μικρό, δεν ξέρω ακριβώς, αλλά πολύ μικρό. Ναι, το πολύ μπορεί να είναι 4. The maximum it can be, it can be 4%. Είναι από 4 έως 12. No, it's definitely not more than that. Η Ελλάδα δίνει 24. For Greece is 24. Και λέω γιατί. Είχε έρθει το Spiegel και με βρήκε στην πατρίδα της μάνας μου, την Πάρο, να μου πάρει συνέντευξη, και όταν τελείωσε πήρε συνέντευξη πολυσύλλης, λέω συγγνώμη, αλλά είμαι δημοσιογράφος και θέλω να σας κάνω μία ερώτημα. Ένα ερώτημα. Πού οφείλεται το γερμανικό οικονομικό θάωμα? Απάντησή τους. Στο σχέδιο Μάρσα. Λέω, δεν αμφισβητώ ότι βοήθησε το σχέδιο Μάρσα, αλλά μήπως είναι αιτία ουσιαστική και βασική το γεγονός ότι για 10 χρόνια δεν σας άφηναν οι σύμμαχοι να φτιάξετε στρατό και όλα τα έσοδα πήγαιναν υπέρ της οικονομίας της χώρας. Κόκαλο η Γερμανία. Εκεί οφείλεται το γερμανικό οικονομικό θαύμα. Στο ότι για 10 χρόνια δεν φτιάχνουν. Λοιπόν, 10 χρόνια κι εμείς κανένα φράγκο για εξοπλιστικά προγράμματα. Και στην απάντηση μερικών εδώ στην Ελλάδα που το θέτουν το θέμα, μου λένε κι αν μας επιτεθεί η Τουρκία, το πρώτο ερώτημα. Απάντηση. Τριπλή. Πρώτο. Τα σύνορα της Ευρώπης βρίσκονται δυτικά ή ανατολικά της Ελλάδας? Ανατολικά. Ανατολικά, λες εσύ.
Άρα πρέπει να μας προσπίσει αν θα επιτεθεί η Τουρκία. Ένα χρέος λοιπόν των Ευρωπαίων είναι να πούνε στην Τουρκία μην τολμήσει να επιτεθεί στην Ελλάδα. Επειδή κάνει αυτό το πρόγραμμα. Δεύτερη απάντηση. Αν ας τολμήσουν να κάνουν επίθεση οι Τούρκοι. Θα τους θυμίσουμε ότι όταν έγινε η επίθεση της Ιταλίας, της φασιστικής Ιταλίας, εναντίον της Ελλάδας, ο πληθυσμός της Ελλάδας ήταν εκατότερος από το στρατό της Ιταλίας. Τους νικήσαμε ναι ή όχι. Είναι η θέληση λαού. Και τρίτη απάντηση. Πιστεύω, επειδή παρακολουθώ το λαϊκό κίνημα στην Τουρκία, ότι ταυτόχρονα οι Τούρκοι, άμα πάρουμε εμείς αυτή την απόφαση, θα αγωνιστούν για να μειώσει και εκεί οι δαπάνες στις οικονομικές προς όφελος των δύο λόγων. Λοιπόν, τριπλή απάντηση γι' αυτό. Εμείς με 10 χρόνια τίποτα στα εξοπλιστικά προγράμματα, αν θαύμα, απόδειξη ότι η πρώτη δόση του μνημονίου εξ ολοκλήρου πήγε για τα γερμένα υποβρύχια και η έκτη δόση του μνημονίου πήγε 84% υπέρ των στρατιωτικών δαπανών και 16% υπέρ της εξόφλησης στον τόπο. Λοιπόν, για ποιο λόγο να κάνουμε αυτό. Αυτό είναι το δεύτερο. Πάμε στο τρίτο. Όταν έγινε η κρίση του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου, οι τρεις κυβερνήσεις, Καραμαλή, Παπανδρέου, Λουκά Παπαδήμου, έχουν δώσει ως τώρα 168 δισεκατομμύρια ευρώ στις τράπεζες για να αντιμετωπίσουν την χρηματοπιστωτική τους κρίση. Μήπως πρέπει να αντιστραφεί και να πούμε οι τράπεζες να δώσουν τώρα στον ελληνικό λαό. Σωθήκανε που σωθήκανε. Να βοηθήσουν και τον ελληνικό λαό. Δηλαδή, δανείζονται από την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα με 1%. Να μας δανείσουν εμάς με 1,2%. Το 0,2% υπέρ των λειτουργικών δαπανών για τη δουλειά που θα κάνουν της μεταφοράς. Θα πάρουν και θα μας δώσουν. Να μην τους αδικήσουμε κιόλας. Δεν το κάνουν κοινωνικοποίηση των τρόπων. Όχι κρατικοποίηση, κοινωνικοποίηση. Είμαστε στον τρίτο τρόπο. Πάμε στον τέταρτο. Είναι το τεράστιο πρόβλημα του δημοσιονομικού τομέα. Όπου έχουμε τα έσοδα και τα έξοδα. Και όλες οι κυβερνήσεις λένε τα έσοδα είναι λιγότερα από τα έξοδα. Ας τα δούμε ένα-ένα. Τα έσοδα. Τι γίνεται με τα έσοδα. Φοροαπαλλαγή φοβερή, φοροδιαφυγή τρομερή, και μη φοροείσπραξη. Συγκεκριμένα τώρα. Ένα παράδειγμα θα φέρω, να μην πω πολλά, γιατί αν με αφήσετε δεν θα σταματήσω μέχρι το πρωί. Λοιπόν, ως μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου, κατήγγειλα πριν από 7 μήνες ότι έχουν κατασκευάσει στην Πάρο Άγγλοι, Γάλλοι, Γερμανοί, Βέλγοι, Ολλανδοί κτλ. 1.300 βίλες πολυτελείας, υπέρ πολυτελείας. Και τις νοικιάζουν μέσω διαδικτύου 40 ευρώ την ημέρα. Το φαντάζεσαι, 740 ευρώ την ημέρα. Μέσω διαδικτύου και καμία ίσπραξη δεν έχει το ελληνικό δημόσιο. Το κατήγγειλα εδώ και 7 μήνες για να γίνουν οι σχετικές ενέργειες και από το Δήμο, και απάντηση δεν έχω πάρει ακόμα. Και βρίσκονται στην Πάρο 9 πρώην και νυν υπουργοί. Αυτοί δεν τα βλέπανε τόσο καιρό. Έπρεπε να τα καταγγείλω εγώ. Δεν το θέλω. Λοιπόν, είπα ένα παράδειγμα. Έχω πάρα πολλά, αλλά ας πω ένα παράδειγμα. Στο τομέα της των εσόδων. Πάμε στον τομέα των εξόδων. Μαύρα κοράκια με νύχια γαμψά έχουν ορμήσει απάνω στον προϋπολογισμό και αρπάνε. Υπάρχουν συγκεκριμένα οι πολυθεσίτες, δημόσιοι υπάλληλοι του κάθε κόμματος που είναι στην κυβέρνηση, που έχει όχι μία, δύο και τρεις θέσεις. Υπάρχουν οι αργόμισθοι. Δεν πάνε και είναι γραμμένοι και δεν πληρώνουν και πληρώνονται χωρίς να προσφέρουν καμιά δουλειά. Να μην λέω ονόματα, ας πούμε, και
δημιουργηθεί θέμα τεράστιο. Τρίτον, είναι η υψηλόμυστη. Ξέρετε τι θα πει η υψηλόμυστη. Πέρα από τον αυτό βασικό μισθό που είναι υψηλός, υπάρχει ένα θέμα. Οι διάφορες επιτροπές. Όπου, παραδείγματος χάρη στο Δημοτικό Συμβούλιο, τα θέματά μας είναι από 30 έως 40. Εκεί τα θέματα είναι 3-4. Για να ξανασυνδυάσει και την άλλη μέρα για να πάρει την αντιμισθία. Και μετά πάλι την άλλη μέρα και πάλι αντιμισθία. Το τι γίνεται είναι να τραλαθείς μέσα στο δημόσιο. Λοιπόν, προσέξτε τώρα το σημαντικό. Ενώ μας είμαστε σε αυτή την κακή διαχείριση, μας είχαν πει τον Αύγουστο ότι αν δεν πάρουμε το δάνειο, δεν θα έχουμε να πληρώσουμε τους μισθούς του Σεπτεμβρίου. Πληρώσαμε τον Σεπτέμβριο, πληρώσαμε τον Οκτώβριο, πληρώσαμε τον Νοέμβριο. Πού τα βρήκαν τα λεφτά, πληρώσαμε τον Δεκέμβριο, πού βρεθήκαν τα λεφτά. Σκεφτείτε λοιπόν ότι με την κακή διαχείριση είχαν να πληρώσουν μισθούς. Άρα μας λέγανε πάλι ψέματα. Συνεπώς, εάν υπάρχει μια σωστή διαχείριση, υπάρχουν όντως πολλά λεφτά στην Ελλάδα, εάν υπάρχει η σωστή απλή, να μην γίνονται λοβιτούρες δηλαδή. Γενικά. Εδώ και πάλι να μην σταματάτε. Λοιπόν, αυτός είναι ο τέταρτος τρόπος. Και πάμε στον πέμπτο. Εάν πραγματικά υπήρχε μια κυβέρνηση που να την εμπιστευόταν ο λαός, θα μπορούσε να γίνει ένα εσωτερικό δάνειο. Δηλαδή, να ζητήσει η κυβέρνηση από τον ελληνικό λαό και όχι από τους ξένους, να δανείσει το δημόσιο, διπλής μορφής. Εθελοντικό στους φτωχοεισοδηματίες και υποχρεωτικό στα υψηλά εισοδήματα. Δηλαδή, η γυναικούλα που πήγε τον Αύγουστο και πήρε τα λεφτά από την τράπεζα και τα έβαλε στην κάλτσα και έβαλε την κάλτσα στο στρώμα, και ο γέροντας που πήρε τα λεφτά και τα έχει τυλίξει σε χρυσόχαρτα και ξανά σε χρυσόχαρτα και τα έχει βάλει στον δρόχαλο για να τα διασώσει και τα τρώνε τα ποντίκια, αποκαλύφθηκε αυτό, μοναχός του θα έτρεχε να βοηθήσει να σωθεί η πατρίδα, μοναχός ο λαός. Και έχω παράδειγμα που το λέω αυτό, ότι όταν ο Μεταξάς έλεγε «δώστε υπέρ της αεροπορίας», και συγκινούνται ο ελληνικός λαός, δεν έχουμε αεροπλάνο να βοηθήσουμε να φτιαχτεί η αεροπορία, έβγαζε και πήγαινε και έδινε, χωρίς αντίκρισμα, χωρίς, εδώ μιλάμε για δάνειο, χωρίς αντίκρισμα έδινε τα σκουλαρίκια του, τα δαχτυλίδια του, τα βραχιόλια του, υπέρ της αεροπορίας. Είναι γνωστό το λέω το υπέρ της αεροπορίας, γιατί αν ρωτήσετε τον παππού σας ή τον προπάπου σας, θα σας το πει αν ζει ο παππού. Αυτά τα έχω ζήσει. Λοιπόν, πιστεύω ότι θα καλύπτω αυτό. Έχουμε λοιπόν 5 τρόπους για να αντιμετωπίσουμε. Εάν δεν υπάρχει χρέος, για μένα δεν υπάρχει, αλλά αν υπάρχει χρέος, το χρέος, αλλά περισσότερο να αντιμετωπίσουμε την ανάπτυξη, να μιλάμε για αρλούμπες για ανταγωνιστικότητα, να βοηθήσουμε δηλαδή τη δημιουργία βαριάς βιομηχανίας που μπορούμε να την δημιουργήσουμε στην Ελλάδα. Έκανα μια ειδική, με κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχω κάνει ειδική εισήγηση πώς μπορεί να αξιοποιηθεί ο ορυκτός πλούτος της χώρας. Να μην σας κουράζω, αν θέλετε, με ρωτάτε και σας λέω. Και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί η δυνατότητα που έχουμε, προσέξτε, από τις 5 πηγές ήπιες ενέργειας, ούτε πετρέλαια, ούτε μεθάνια, ούτε τίποτα άλλο, από τις 5 πηγές, η μία δεν μπορούμε να μας να είναι αυτάρκης για τη χώρα, είναι η βιομάζα. Δεν έχουμε αρκετή βιομάζα, όμως οι άλλες 4, δηλαδή ο ήλιος, φωτοβολταϊκά, το νερό, υδραυλική ενέργεια, ο άνεμος, αιωλική ενέργεια και γεωθερμία, γεωθερμική ενέργεια, και κάθε μια από μόνη της μπορεί να καλύψει τις 39 τερατοβατώρες που έχει ανάγκη η χώρα σήμερα σε ενέργεια, και αν πολλαπλασιαστεί και να κάνουμε και ένα στο εξωτερικό να πουλάμε ενέργεια.
Ήδη το ανακάλυψε η Μέρκελ και έχει αρχίσει το πρόγραμμα Ήλιος, που θέλει μέσω βολταϊκών που θα καταστρέψουν όπως το ετοιμάζουν. Δεν θα βλέπουμε δέντρα στην Ελλάδα, θα βλέπουμε φωτοβολταϊκά συνέχεια. Θα κάνουμε να πάμε στην Ήπεθρο να μπούμε κάτω από ένα τη σκιά ενός πεύκου και θα πάμε να πέφτουμε κάτω από τη σκιά το φωτοβολταϊκό. Το κάνουμε και εκεί λαθεμένα. Υπάρχουν άλλοι τρόποι να αξιοποιήσεις την ηλιακή ενέργεια. Λοιπόν, για την, δηλαδή, αυτή η εξοικονόμηση που είπα προηγούμενα μπορεί να δοθεί για την ανάπτυξη της βαριάς βιομηχανίας, της αγροτικής οικονομίας και της ενεργειακής οικονομίας της χώρας. Λοιπόν, θα στάπα γρήγορα όσο μπορούσα. Ωραία. Για να κάνεις τις υπόλοιπες ερωτήσεις. Λοιπόν, μόνο τον τελευταίο χρόνο ένα δημοψήφισμα ανακοινώθηκε και ανακλήθηκε. Μια τεχνοκρατική κυβέρνηση έχει επιβληθεί και έχει ψηφίσει ένα νέο μνημόνιο με νέα μέτρα λιτότητας, ενώ ξένοι ηγέτες συνεχώς αναμειγνύονται με δηλώσεις τους στην ελληνική πολιτική για τις ελληνικές εκλογές, αν και όταν θα γίνουν. Μπορεί η Ελλάδα ακόμα να αποκαλείται δημοκρατικό και κυρίαρχο κράτος? Καταρχήν θέλω να πω, γιατί είναι πολλαπλούν το ερώτημά σου, θα ήθελα να απαντήσω ότι αυτό το περίφημο δημοψήφισμα που μας κάλεσε ο ίδιος ο Παντρέος, εγώ έχω βάλει το ερώτημα. Ποιο ήταν το ακριβές ερώτημα? Δεν έχω πάρει απάντηση, παιδιά. Κάθε φορά μου λένε ένα διαφορετικό ερώτημα. Δηλαδή, το ερώτημα δεν ήταν θες να μείνεις στο ΝΑΤΟ ή να φύγεις. Το ερώτημα, ας πούμε, θες να μείνουμε στο ευρώ ή να φύγουμε. Δεν υπάρχει ερώτημα. Είπε, θα κάνω ένα δημοψήφισμα για να ρωτήσω το λαό, αλλά το τι δεν το έχει πει. Και κάθε φορά μας λέει κάτι διαφορετικό. Άρα δεν είναι το δημοψήφισμα που είναι αναγκαίο να υπάρχει για να λύνει βασικά προβλήματα ενός λαού. Δεν χρησιμοποιήθηκε εδώ παρά ως μια καινούργια απάτη. Η ουσία είναι ότι όλη η διαδικασία της κυβέρνησης Παπανδρέου, της κυβέρνησης μετά τον, της τριτοκομματικής και μετά δικομματικής, δεν είχε άλλο σκοπό παρά πώς να ξεγελάνε τον ελληνικό λαό. Δεν λειτουργεί η δημοκρατία. Υπάρχει όχι μονάχα από το γεγονός ότι το αντιπροσωπευτικό σύστημα είναι νοθεία της δημοκρατίας, αλλά είναι και νοθευμένο το δημοκρατικό σύστημα. Δηλαδή, τι εννοώ νοθευμένο? Όταν σου βάζει το όριο, αν δεν περάσει το 3% δεν μπαίνει στη Βουλή, αποκλείει μια σειρά κόμματα που θα μπορούσαν να έχουν την έκφραση στο κοινοβούλιο, γιατί τους αρέσει. Δεν τους αρέσει ο Α, ο Β, θέλουν τη δική τους έκφραση. Εσύ την αποκλείς. Ένα. Δεύτερον, αυτό το περίφημο μπόνους των 50 ευρώ. Με ποια δικαίωμα? Γιατί δεν είναι να κλέβονται τα άλλα κόμματα μέσα στη Βουλή και να τους παίρνει στους 50 ευρώ? Είναι αυτό δημοκρατία? Και τρίτον, η φοβερή σύγχυση να έχεις, να εκλέγεις ένα νομοθετικό σώμα, από το οποίο το νομοθετικό σώμα βγαίνει η εκτελεστική εξουσία και η εκτελεστική εξουσία διορίζει τη δικαστική εξουσία. Μιλάνε για διάκριση εξουσιών, υποτίθεται συναστική δημοκρατία, και δεν υπάρχει καμιά απολύτως διάκριση. Τα πάντα τα ορίζει το κυβερνών κόμμα που έχει την εξουσία χάρη στην κλοπή των 50 ευρώ που παίρνει από τα άλλα κόμματα. Αυτό δεν είναι δημοκρατία. Μην λέμε αστεία τώρα. Καθόλου. Να περάσουμε στο Σύνταγμα. Στις αρχές του 2011, εξεγέρσεις και επαναστάσεις συνταράσσουν τη Μεσόγειο. Στις 25 του Μάη, το κύμα αυτό των εξεγέρσεων φτάνει και στις ελληνικές ακτές. Έχουμε την κατάληψη της πλατείας Συντάγματος. Τι συνέβη εκεί, τι σήμαινε για το πολιτικο-οικονομικό σύστημα της χώρας? Όταν έτυχε να με καλέσουν στην πλατεία Συντάγματος, τους είπα τότε ότι είναι αυταπάτη να νομίζουν ότι αυτό που κάνουν σήμερα εκεί είναι άμεση δημοκρατία. Είναι απλώς ένα μάθημα δημοκρατίας. Πλάθουνε τρόπους που πρέπει να εφαρμόζεται η άμεση δημοκρατία, αλλά δεν μπορεί οι 6.000 που μου είπαν ότι είναι παρόντες εκεί, ποιος τους εξέλεξε μέρος του 4,5 εκατομμυρίων που βρίσκονται στην Αττική?
Και τους τόνισα ότι αν αυτό το κίνημα δεν μεταφερθεί στους τόπους δουλειάς και στους τόπους κατοικίας, θα εξαφανιστεί. Δεν λέω ότι με άκουσαν, αλλά στην πραγματικότητα αυτό έχει γίνει τώρα. Και γι' αυτό δεν παρουσιάζεται μια μόνιμη λαϊκή συνέλευση στην κάτω πλατεία του συντάγματος. Ευτυχώς, γιατί έχει μεταφερθεί στους τόπους κατοικίας καταρχήν, στους τόπους δουλειάς δεν έχει μεταφερθεί ακόμα, αλλά στους τόπους κατοικίας έχει μεταφερθεί. Και στους τόπους δουλειάς είναι ελάχιστη η μεταφορά, δεν είναι συνολικά παντού, αλλά στους τόπους κατοικίας έχει μεταφερθεί. Και έχει ξεπεράσει και οποιαδήποτε πρόβλεψη. Να φέρω ένα παράδειγμα. Ήμουνα πριν από μερικές μέρες στην ανεξάρτητη κίνηση πολιτών Θερμαϊκού, όπου συνέρχονται κάθε Τετάρτη και αποφασίζουν για τα ζητήματα του τόπου τους, τι θα γίνει. Κάθε Τετάρτη. Και μέχρι έχουν φτάσει στη δημιουργία νομίσματος. Και πέρα από το ότι τι γίνεται εκεί, νόμισμα, πηγαίνετε να το δείτε, στο ζωγράφο υπάρχει και λέγεται και ζήτα. Υπάρχει νόμισμα. Όπου ανταλλάσσει, παίζει ρόλο ανταλλαγής αξιών ανάμεσά τους σε διάφορους τομείς, χωρίς να καταργείται και το άλλο νόμισμα. Μπορείτε να ρωτήσετε, να σας πω το παράδειγμα. Ένας οδοντογιατρός, παραδείγματος χάρη, πάει ο πελάτης του και κάνει εξαγωγή δοντιού. Του κόβει κανονικά την απόδειξη, με τα ευρώ, τι κάνει να κάνει, τι οφείλει. Όμως, βλέπει ότι έχει τεριδόνα και του λέει, έχεις και τεριδόνα και αν την αφήσεις θα σε καταστρέψει τα δόντια. Θες να στη βγάλω και δεν θα με πληρώσεις με ευρώ, θα με πληρώσεις με ζήτα. Και τον πληρώνει με ζήτα και αυτό το ζήτα πάει και παίρνει άλλα προϊόντα που θέλει, pullover, αν έχει ανάγκη, ρούχα, οικιακά σκεύη, από άλλους πάλι που το χρησιμοποιούν μεταξύ τους. Άρα μας έχει υπερβάλει το κίνημα της πλατείας Συντάγματος που έχει ριζώσει σε όλη την Ελλάδα. Και έχω στοιχεία για το κίνημα αυτό, υπάρχει σε όλη την Ελλάδα και δεν έχει αγκαλιάσει βέβαια όλα τα χωριά, δεν έχει αγκαλιάσει όλες τις κομοπόλεις, όλες τις πόλεις, αλλά υπάρχει και ριζώνει. Και εκεί στηρίζεται η νέα προσπάθεια, η πραγματική της λαϊκής εξουσίας. Προχθές ήμουνα στην Παιανία. Στην Παιανία. Όπου έγινε μια καταπληκτική συγκέντρωση. Μαζεύτηκαν πάνω από 250 άνθρωποι στο χωριό στην Παιανία και συζητούσαν τα προβλήματά τους. Και με κάλεσαν και εμένα να πω τη δική μου άποψη για τον τρόπο που πρέπει να λειτουργεί. Γιατί και τους είπα, δεν έχετε ανάγκη από μένα, μόνο έχεις αποφασίσει, μόνο εσείς κανένας. Εγώ δεν θα παίξω το ρόλο του καθοδηγητή. Ό,τι εσείς αποφασίζετε. Μα θέλω με την γνώμη σου, επειδή εφάρμοσα την άμεση δημοκρατία, τα πελάτες να ξέρω. Τους είπα τη δική μου τη γνώμη, αλλά οι κύριοι υπεύθυνοι είναι αυτοί. Και έχουν γνώση εκεί στην Παιανία τι γίνεται στα άλλα μέρη. Εδώ, γεμάτη είναι εδώ γύρω η Αθήνα με τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, τις οποίες πρέπει να ψάξεις να τις βρεις, δηλαδή, αλλά υπάρχουν. Όπως είπα του ζωγράφου, όπως είπα είναι στη Νέα Σμύρνη, όπως είναι στη Νέα Ιωνία, όπως είναι στο... που συνεδριάζεις και αυτή κάθε εβδομάδα, μια φορά την εβδομάδα, στη Φιλαδέλφεια, μπορεί να είναι γεμάτη είναι η Αθήνα. Ευτυχώς, δηλαδή, που από την πλατεία Συντάγματος πήγε εκεί. Ενώ εκεί που φαινόταν να πλάθεται η άμεση δημοκρατία. Άλλο θέμα αυτό και άλλο οι κινητοποιήσεις που πρέπει να γίνονται στην πλατεία Συντάγματος για να αποτραπεί κάτι γενικότερο και ως εκδήλωση διαμαρτυρίας. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Σε κάποιες από αυτές τις κινητοποιήσεις δεχτήκατε και εσείς προσωπικά επίθεση με χημικά. Πώς νιώσατε? Όχι στις κινητοποιήσεις του λαού για τα μεγάλα θέμα, όχι για την άμεση δημοκρατία. Για τα μεγάλα θέματα. Ναι.
Είχαμε καλέσει το λαό στις 12 Φεβρουαρίου, την ημέρα δηλαδή που θα γινόταν η κύρωση μέσα στο κοινοβούλιο της Δανειακής Σύμβασης μαζί με τον Μίκη Θεοδωράκη, καλέσαμε το λαό. Πήγαμε και δεχτήκαμε αυτή την επίθεση. Η επίθεση αυτή έχει πάρει μια εξέλιξη που δεν την προκαλέσαμε εμείς. Εμείς βγήκαμε δημόσια και είπαμε τις απόψεις μας. Αλλά έχει κινηθεί αυτεπάγγελτη δίωξη από τον εισαγγελέα. Ήδη με κάλεσαν εμένα και πήγα και κατέθεσα για αυτό το θέμα. Είπα ότι είχε συμβεί και το σημαντικότερο είναι εκείνο το στοιχείο. Ο επικεφαλής της δημιουργίας των ΜΑΤ, όταν πήγανε και διαμαρτυρήθηκε κόσμος και είπανε ότι μα κάνετε επίθεση με χημικά στον Θεοδωράκη και στον Γλέζο, η απάντηση ήτανε όχι ρε κολόπεδα, να αφήσουμε να καταλάβουν οι κομμουνιστές τη Βουλή. Δηλαδή αγνοούσε ο Δημηρίτης το ΜΑΤ ότι είχαμε το δικαίωμα να πάμε μέσα στη Βουλή όπως και κάναμε και είχαμε το δικαίωμα ως πρώην βουλευτές να μπούμε και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Βουλής όπως και μπήκαμε. Δεν ξέρω αν ξέρετε, είναι ο πρόεδρος της Βουλής, από τη μια μεριά είναι το υπουργικό, τα υπουργικά έδρανα και από την άλλη πάντα ακριβώς κάθονται οι πρώην βουλευτές και ανώτατοι διοικητικοί υπάλληλοι. Πήγαμε και καθίσαμε μαζί με τον Μίκη εκεί, αφού μας περιθάλψανε, περάσαμε πρώτα από το ιατρείο για να συνέλθουμε και μας περιέθαλψαν και μπορέσαμε και πήγαμε και παρακολουθήσαμε. Και πήγαμε και να παρακολουθήσουμε γιατί. Ο Μίκης είπε ήθελα να βλέπω τους βουλευτές κατάματα για να βλέπουν τι κάνουν. Εγώ είπα κάτι άλλο. Ότι ήθελα να δείξω και να μεταφέρω από την πλατεία Συντάγματος που διαμαρτυρόταν ο λαός στην αγωνία του λαού για το τι πρέπει να γίνει. Και ο καθένας ας έκανε κατά συνείδηση. Δεν το αποτρέψαμε. Ψηφίστηκε η Δανειακή Σύμβαση. Το χρέος μας εμείς το κάναμε. Από αυτή την πλευρά εμείς θα κάνουμε το χρέος μας κάθε φορά, δεν πρόκειται να το πιστοχωρήσουμε και θα βοηθήσουμε τον λαό μας όσο μπορούμε. Υπάρχουν πολλοί που λένε ότι αυτές, επειδή έχετε πειραματιστεί και εσείς ο ίδιος στα περάθου με την άμεση δημοκρατία, πολλοί λένε ότι αυτά τα πειράματα, αυτές οι ουτοπίες, οι μικρές ουτοπίες, δεν μπορούν να λειτουργήσουν σε μεγαλύτερο επίπεδο, πέραν μιας πλατείας ή ενός μιας μικρής κοινότητας, ενός μικρού χωριού. Ποια είναι η άποψή σας? Και αν δεν υπήρχε το παρελθόν, έχω μια καταληκτική απάντηση. Και όποιος τολμάει, ας δώσει απάντηση σε αυτή την καταληκτική που έχω. Πριν υπάρξει η βάρκα, ήταν μια ουτοπία η βάρκα. Πριν υπάρξει το αεροπλάνο ήταν μια ουτοπία το αεροπλάνο. Πριν υπάρξει το υποβρύχιο ήταν μια ουτοπία το υποβρύχιο. Και πριν υπάρξει ο δορυφόρος ήταν μια ουτοπία. Λοιπόν και να μην υπήρχε παρελθόν, εφόσον η ανάγκη το επιβάλλει, πρέπει να το κάνουμε. Αλλά εδώ ευτυχώς ή δυστυχώς στην Ελλάδα έχω μια μεγάλη προϊστορία. Πολύ μεγάλη. Από την ομηρική εποχή που δυστυχώς την αγνοούν όλα τα βιβλία και τις διδασκαλίες δηλαδή και θεωρούν μονάχα ότι η δημοκρατία εφαρμόστηκε στην κλασική Ελλάδα. Πιο καλύτερα έχει εφαρμοστεί στην ομηρική εποχή και δεν το ξέρουμε. Αυτό είναι το δυστύχημα. Υπήρξε λοιπόν στην ομηρική εποχή, υπήρξε στην κλασική Ελλάδα, υπήρξε λιγότερο στην ελληνιστική εποχή, υπήρξε ακόμα λιγότερο στους Βυζαντινούς χρόνους, αλλά μετά έχουμε μία φοβερή έκρηξη με τις κοινότητες των Ελλήνων, όπου πλάστηκε η νέα εθνική συνείδηση και όπου εκεί έφτασε με τις επιμέρους και αποτυχημένες επαναστάσεις στο τέλος να γίνει η επανάσταση του 21, χάρη στις ελληνικές κοινότητες, όπου λειτουργήσε η άμεση δημοκρατία. Να αναφέρω τον κώδικα μονάχα της Καλύμνου. Ο κώδικας Καλύμνου λέει το εξής καταπληκτικό, προσέξτε το. Η δημογεροδία την οποία εκλέγουμε να διαχειριστεί αυτά που αποφασίσαμε
δεν έχει δικαίωμα να διαχειριστεί κανένα θέμα που δεν το έχουμε συζητήσει προηγούμενα. Πρέπει να το φέρει να το συζητήσουμε και μετά να το διαχειριστεί. Πρόσεξε δηλαδή, το όργανο εκλογής ήταν όργανο όχι αποφάσεων, αλλά όργανο υλοποίησης των αποφάσεων των λαϊκών συνέδευσεων. Είναι καταπληκτικό. Λέω τώρα τον κύριο Τζίτου. Πάμε τώρα στην ομιλική εποχή να ακούσετε κάτι. Όταν ο Τηλέμαχος έμαθε ότι ήρθε ο Νέστορας στην Πύλο, θέλησε να πάει να τον επισκεφθεί, να μάθει για τον πατέρα του τον Οδυσσέα. Και επειδή δεν είχε δυνατότητα να έχει καράβια, υπήρχε κοινωνική ιδιοκτησία. Δεν το ξέρετε, αλλά έτσι ήταν. Λοιπόν, ζήτησε να γίνει λαϊκή συνέλευση, να του δώσει το θιάκι, καράβι να πάει στην Πύλο. Και κάλεσε με τους Κύρκες λαϊκή συνέλευση, αγορή. Όταν την άλλη μέρα μαζεύτηκαν όλοι οι θιακοί, οι Ιθακίσοι, ο γεροντότερος των Ιθακισίων λέει την εξής καταπληκτική κουβέντα. Τις οδήγηραν, δηλαδή, ποιος μας κάλεσε εδώ, πρέπει να έχει πολύ μεγάλη ανάγκη αυτός που μας κάλεσε. Γιατί από τότε που έφυγε ο Οδυσσέας δεν έχει συνέλθει στο Θιάκι ούτε αγορή ούτε θόκος. Ερώτημα πρώτο. Μήπως οι μνηστήρες δεν ήταν για την Πινελόπη αλλά για την εξουσία της Ιθάκης? Ερώτημα βάζω εγώ και ο καθένας θα σκεφτεί. Αλλά πέρα από το ερώτημα εγώ λέω δεν με ενδιαφέρει και πολύ αυτό, πάω την ουσία. Προσέξτε αυτό το καταπληκτικό. Τις όδε ήγηρεν. Με αποστροφή του έψινον, τις όδε ήγηρεν. Ποιος είναι αυτός που μας ρωτάω? Έχει δικαίωμα σήμερα σε όλο τον κόσμο ένας πολίτης να καλέσει λαϊκή συνέλευση στον τόπο του? Εάν υπάρχει ένα δημοκρατικό δημοτικό συμβούλιο, θα πάει να το ρωτήσει και το δημοτικό συμβούλιο θα το απαντήσει. Κάνε μια αίτηση επιμικλάς του χάρτου με το του προσήκοντος σεβασμού και ρώτα να κάνουμε συνέλευση. Για σκέψου, ο κάθε πολίτης αποδεικνύεται είχε δικαίωμα να καλέσει συνέλευση λαϊκή. Αυτό τα λέει όλα. Λοιπόν, έχουμε μια προϊστορία, σας είπα, από εκεί μέχρι εκεί. Έχουμε λοιπόν την προϊστορία τη δική μας. Εφαρμόστηκε όχι στα περάθη της Νάξου Μονάχα, εφαρμόστηκε ταυτόχρονα, είχαμε ένα λαϊκό κίνημα, αλλά δεν απέδωσε πολλά. Εφαρμόστηκε η άμεση δημοκρατία στο Βελβεντό της Κοζάνης, στη Λούτσα της Εύβοιας, στη χώρα της Κίθνου και στα περάθη. Και πήγανε να το πνίξουν αυτό που έγινε στα περάθη, γιατί κράτησε 12 χρόνια, από τα οποία μάθετε τώρα ότι πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου ήμουν μόνο τα 2,5 χρόνια, επειδή λέγανε ότι ό,τι γίνεται στο χωριό γίνεται επειδή είμαι εγώ πρόεδρος, έφυγα από πρόεδρος για να τους αποδείξω ότι ό,τι γίνεται στο χωριό γίνεται γιατί λειτουργεί άμεση δημοκρατία. Και έμεινα 1,5 χρόνο μέλος του Κοινοτικού Συμβουλίου. Αλλά λειτουργήσε άλλα 8 χρόνια χωρίς να είμαι εγώ στο Κοινοτικό Συμβούλιο. Και φυσικά δημιουργήσαμε πράγματα που εντυπωσιάζουν. 2 πανεπιστημιακά ιδρύματα, 2 πανεπιστημιακές σχολές, μετεωρολογικό σταθμό και μουσεία. Όταν ήρθε ο Καποδίστριας, τα κατήργησε τις σχολές, τα ιδρύματα, το μετεωρολογικό σταθμό, απέλυσε τους υπαλλήλους, αλλά δεν κατάφερε, παρά την προσπάθεια που έκανε, να καταστρέψει τα μουσεία. Αγάπησε ο κόσμος τα μουσεία, δεν μπορούσε να τα βγάλει. Και σήμερα είμαστε το μοναδικό χωριό στον κόσμο που έχει 5 μουσεία. Και σήμερα το χωριό ζει από τα μουσεία. Τι θα πει αυτό, για να το καταλάβετε. Ο κόσμος δεν ήξερε τη Μύκονο, παλιά. Οι αρχαιολόγοι ξέρανε τη Δήλο. Αλλά για να πας στη Δήλο έπρεπε να πας πρώτα στη Μύκονο. Είδανε την αρχιτεκτονική της Μυκόνου,
αγαπήσανε την Μύκονο και έχουν ξεχάσει τη Δήλο. Σήμερα, αν θες να φας καλό φαΐ, θα πας στο Περάθο. Δηλαδή, αρχίζουν και ξεχνούν τα μουσεία και τα φαγιά, τα εστιατόρια τώρα που έχουν δημιουργηθεί. Έχουν δημιουργηθεί ένα σωρό εστιατόρια. Πρώτης ποιότητας, πρώτης γραμμής που δεν υπήρχαν προηγούμενα. Έχουν δημιουργηθεί κάπου 17 καταστήματα που σχετίζονται πλέον με τον τουρισμό του χωριού εξαιτίας των μουσείων. Αλλά πάνε μερικοί για να φάνε καλό φαΐ. Ένα από τα εστιατόρια είναι το δεύτερο της χώρας. Για να καταργεί, για να φας πρέπει να έχεις κλείσει από προηγούμενα θέση. Από μέρες προηγούμενα να έχεις κλείσει θέση για να φας αυτό το εστιατόριο. Που ήταν παλιά μια ταβέρνα όπως συνηθισμένη ενός χωριού. Λοιπόν, έχουμε στην πράξη. Στον έξω κόσμο, στον άλλο κόσμο έχουμε. Άμεση δημοκρατία στην κομμούνα του Παρισιού. Έχουμε στην Κροστάνδη για μερικό χρονικό διάστημα και έχουμε στην Καταλωνία της αυτές της της Ισπανίας. Ακούγεται ότι έχουμε και στη Μεξικό. Άκουσα μια περίπτωση, εμένα μου δημιουργεί εντύπωση και θα σας πω γιατί, ότι εμείς εφαρμόζουμε την άμεση δημοκρατία και τον καλέσαμε και μίλησε εδώ, αλλά εμένα δεν με καλέσανε για να του κάνω καμιά ερώτηση. Όπου έμαθα ότι είναι πάρα πολλά χρόνια ο ίδιος άνθρωπος στα δίκη. Δεν είναι άμεση δημοκρατία. Αυτό δεν είναι άμεση δημοκρατία. Όπως μου θυμίζει το εξής, ότι όταν με κάλεσε ο Τσάβες να πάω στην Βενεζουέλα, του λέω για ποιο λόγο να έρθω, λέει, γιατί έχω κάνω ένα δημοψήφισμα για την παράθεση της θητείας μου. Λέω, εγώ διαφωνώ. Με καλείς, λέει, με κάλεσε. Και το δημοψήφισμα παρατάθηκε η θητεία του και επέτρεψε, ομολογώ, και μίλησα από την ίδια μέρα της εκλογής του, από το κρατικό κεντρικό ραδιοφωνικό σταθμό, αλλά του είπα, ως πατέρας προς γιο, σε συμβουλεύω να μην αξιοποιήσεις τη θητεία, τη δυνατότητα που σου έδωσε το δημοψήφισμα να συνεχίσεις τη θητεία σου, διότι στη δημοκρατία ουδείς αναντικατάστατος. Όταν μια δημοκρατία στηρίζεται σε έναν άνθρωπο, δεν είναι δημοκρατία. Η δημοκρατία στηρίζεται στο σύνολο του λόγου. Ποτέ σε έναν άνθρωπο. Το μετέδωσε αυτό. Επιμένει όμως να θέλει να είναι αυτός ο... γι' αυτό για μένα δεν είναι δημοκρατία. Θέλετε μια άλλη απόδειξη. Τα επίπεδα δημοκρατίας είναι πολλαπλά. Η δημοκρατία της Βενεζουέλας ανακάλυψε εκεί ότι ονομάζεται Βολιβηριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας. Για τόλμησε να πει στην Ελλάδα να ονομαστεί η δημοκρατία της Ελλάδας Κολοκοτρονέικη Δημοκρατία της Ελλάδας. Θα σε κυνηγήσουν οι Μωραΐτες οι ίδιοι με τις λεμονόκουπες. Δεν προσωποιούμε εμείς τη δημοκρατία στην Ελλάδα. Η δημοκρατία στηρίζεται στη γνώμη όλων των ανθρώπων. Είναι δημιουργία όλων των ανθρώπων. Ποτέ ενός. Στη Βραζιλία όμως είναι Μπολιβριανή. Εγώ δεν... Τι θέλεις να πω, ότι είναι μέγας ο Μπολιβάρ. Μέγας. Έκανε. Αλλά γι' αυτό θέλω να πω στον Ζερόμ, πρέπει να προσέξει το θέμα αυτό ότι εδώ στην Ελλάδα η δημοκρατία είναι μέσα στον ελληνικό λαό από τους πανάρχιους χρόνους. Και είναι δύσκολο παρά τις δικτατορίες που εφαρμόζουν, παρά τις επεμβάσεις των ξένων, η δημοκρατία θα αποτελέσει εδώ το παράδειγμα και για το μέλλον. Δεν το λέω ούτε DNA είναι βλακίες, ούτε φιλετικά είναι ρατσισμός πρώτου μεγέθους. Εγώ στηρίζομαι σε ένα γεγονός. Σε αυτό που είπε ο Ισοκράτης. Έλληνας είναι ο πεπαιδευμένος στην ελληνική παιδεία. Δηλαδή, είναι γάλε και την ελληνική, πες την παιδεία που έχουμε δημιουργήσει. Δεν είναι ούτε η φυλή,
είπε ο Σωκράτης από τότε. Είναι 2.500 χρόνια πριν, παιδί μου. Δεν το πει τώρα. Λοιπόν, εδώ στην Ελλάδα έχουμε μια παράδοση παιδείας δημοκρατίας. Πού ζει. Από εγγονό σε εγγονό, από παππού σε παππού, από... Μάρτο έτσι. Δεν είναι ούτε DNA, ούτε φιλετισμός, ούτε τίποτα. Είναι η παιδεία που έχουμε. Και για να πω ένα παράδειγμα για την παιδεία, και μην του κακοφανεί του ζερό. Το παράδειγμα. Υπάρχει μια αλληλουχία νοημάτων που εκφράζονται με λέξεις που είναι σημαντική. Εάν σε μία πόλη υπάρχουν πολίτες που ασκούν οι ίδιοι πολιτική και δεν την αναθέτουν σε εξεπαγγέλματα στους πολιτικούς, το αποτέλεσμα είναι ο πολιτισμός. Το αποτέλεσμα. Στην αρχαία Ελλάδα, μάλιστα, ο Σόλωνας έλεγε ότι ο άπολης, στερητικό α στην πόλη, δηλαδή ο πολίτης που δεν συμμετέχει στα κοινά, πρέπει να εξορίζεται. Εμείς δεν το λέμε αυτό σήμερα. Λέμε ο βαθμός συνειδητότητας δεν έχει φτάσει εκεί και δεν είναι ανάγκη να του εξορίσουμε ούτε να τον σκοτώσουμε αυτό που δεν έρχεται στα κοινά. Δεν έχει τόλος ο κόσμος. Δεν έχει συνειδητοποιηθεί στο βαθμό να έρθει. Λοιπόν, ο άπολης τα πήρανε στη Δύση, δεν λέω ότι είναι υπεύθυνοι οι Ολλανδοί, και είπανε, ρε παιδιά, πόλ, η θεματική ρίζα, πόλ, να προσφέρουμε κι εμείς κάτι. Και προσφέρανε. Τι προσφέρανε. Έλα, την πωλής. Το μόνο που έχουν προσφέρει οι Δύσεις στην ελληνικό πολιτισμό είναι η πωλής, δηλαδή η μονοδιάστατη αντίληψη. Καταστολής των λαϊκών και κοινωνικών κινημάτων. Να σας ρωτήσω και κάτι πάνω σε αυτό. Το πείραμα, το αμεσοδημοκρατικό του συντάγματος, αυτή την ουτοπία, το πολιτικό σύστημα την αντιμετώπισε με καταστολή στις 28 και 29 Ιουνίου. Τι κρύβονταν πίσω από αυτή την επιλογή, γιατί επέλεξε την καταστολή. Γιατί δεν θέλει την άμεση δημοκρατία, είναι αντίθετο από αυτό που εφαρμόζει ως την οθευμένη δημοκρατία και την οβουλευτική. Αλλά έκανε καλό. Άνοιξε την πόρτα, σε παρακαλώ, να δούμε τι είναι αυτή η κοπέλα, τι θέλει. Ορίστε. Κάνει και λάθος. Παράδειγμα, λάθη κάνει. Λοιπόν, χωρίς να το καταλάβει, έκανε καλό. Έστειλε τον κόσμο να εφαρμόσει την άμεση δημοκρατία και να τη ριζώσει στους τόπους δουλειάς και κατοικίες. Έφερε το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που επιδίωξε. Αυτοί τρομοκρατούν να έρθει στην εξουσία ο λαός, είναι φανερό. Απόδειξε ότι σήμερα την παραβιάζουν. Την παραβιάζουν με όλες τις μέθοδες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Από την τρομοκρατία, από τα ψέματα, από την οθεία, από τα πάντα. Καταρχήν, η διαδηλωμένη έχει χαθεί από το πρώτο κόμμα. Πώς υπάρχει ακόμα. Η διαδηλωμένη δεν υπάρχει. Είναι λοιπόν κοινή συνεργασία. Η κοινή συνεργασία έχει τέθει στην κρίση του λαού. Έχουν εξαγγείλει πράγματα που δεν τα έκαναν πράξη και κάνουν πράγματα που δεν εξήγηλαν. Τήρηση ή αναδυστυχία λόγων πράξεων. Έχουν παραβιάσει επανειλημμένως το Σύνταγμα. Επανειλημμένως. Έχουν υποδουλώσει τη χώρα. Έχουν υποδουλώσει το μέλλον της χώρας μας. Και είναι φανερό από τις αντιδράσεις του λαού όπου εμφανίζονται ότι βρίσκονται σε πλήρη αναδυστυχία. Γιατί δεν πάνε σε εκλογές. Θα πω κάτι που ίσως σας δημιουργήσει προβληματισμό. Αυτή τη στιγμή, αν εξετάσουμε το θέμα από στενή κομματική αντίληψη, δεν συμφέρει την αριστερά να κάνει εκλογές, να γίνουν εκλογές. Την αριστερά θα τη συνέφερε, γιατί δεν συμφέρει, διότι βλέπουμε ότι είναι αργή η ανάπτυξη δημοσκοπικά, αλλά εμείς τη μετράμε στο λαό μέσα. Δεν έχει φτάσει εκεί που θέλουμε το επίπεδο. Άρα εμείς πρέπει να περιμένουμε
και ας γίνουν οι εκλογές και στο τέλος της τετραετίας, για να πέσει σαν οριμοφρούδι. Όμως εμείς λέμε όχι, πρέπει να γίνουν εκλογές, γιατί. Γιατί υπάρχει ένας μεγάλος φόβος. Η οργή, η αντίδραση, ο θυμός του λαού να εκδηλωθεί σε ανεξέλεκτες πορείες που δεν τις θέλουν. Δεν τις θέλει ο τόπος. Δεν τις σηκώνει ο τόπος. Δηλαδή σε αιματοχυσία. Έρχονται και με βρίσκουν και μου λένε, Μανώλη, εγώ δεν πρόκειται να αφήσω να πεθάνει το παιδί μου και μετά να πάω να αυτοκτονήσω όπως έκανε εκείνη η γυναίκα στην Πάτρα. Θα πάρω να σκοτώσω. Και το είδαμε αυτό έμπρακτα στην Κομωτινή, που πήρε ο άλλος την καραμπίνα, εχμαλώτησε ανθρώπους και δεν τους άφηνε εάν διεινόταν το προβληματικό νομικό το πρόβλημα. Λοιπόν, προσέξτε, δεν πρόκειται για εμφύλιο πόλεμο που γίνεται μεταξύ λαών για λόγους θρησκευτικούς, για λόγους φιλετικούς, αν θέλεις, για λόγους κοινωνικούς και πολιτικούς, που έχει ορισμένους κανόνες κι αυτός. Αν έχετε, εγώ τα έχω ζήσει και ξέρω, υπάρχουν και ορισμένοι κανόνες. Εδώ δεν θα υπάρξουν κανόνες. Λοιπόν, τι θέλουμε? Να ξεχυθεί ένα ανεξέλεκτο κίνημα αίματος, και γι' αυτό το λόγο η αριστερά λέει όχι, θέλω να γίνει εκλογές. Είναι, δεν το ξέρετε εσείς, ο Πασαλίδης, ο πρόεδρος της ΕΔΑ, έλεγε ψήφο στις γυναίκες, παρόλο που ξέρω ότι δεν πρόκειται να με ψηφίσουν. Λοιπόν, αυτή είναι η ανιδιοτέλεια της αριστεράς. Ψήφο στις γυναίκες που δεν ξέρω ότι δεν πρόκειται να με ψηφίσουν, και έγιναν εκλογές και δεν τον ψήφισαν οι γυναίκες. Έγιναν εκλογές ανάμεσα σε αυτόν και σε μια γυναίκα. Και βγήκε η γυναίκα της Νέας Δημοκρατίας, πρώτη γυναίκα βουλευτή μου στη Θεσσαλονίκη. Έγινε ανάμεσα σε αυτούς τους δυο. Αλλά έλεγε ψήφο στις γυναίκες παρόλο που ξέρω ότι δεν με ψηφίσουν. Λοιπόν, τώρα εκλογές προς το συμφέρον του τόπου. Γιατί συμφέρει το λαό, τον τόπο, την πατρίδα, να μην πάμε σε ανεξέλεκτες καταστάσεις. Ας πούμε ότι έχετε μία κρυστάλλινη σφαίρα και μπορείτε να δείτε το μέλλον. Τι βλέπετε για την Ελλάδα του μέλλοντος, για την κρίση και για το κίνημα ενάντια στην κρίση? Η πορεία της ανθρωπότητας δεν είναι ευθύγραμμη. Είναι προς τα πάνω, αλλά δεν είναι ευθύγραμμη. Δηλαδή, τι εννοώ? Η πορεία της ανθρωπότητας δεν είναι έτσι. Είναι έτσι. Είναι τεθρασμένη. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε στην κόψη του ξηραφιού. Είμαστε εδώ. Στην αιχμή του δόρατος. Ή θα πάμε προς τα πέρα ή θα γυρίσουμε πίσω. Εκεί τα πέρα βρισκόμαστε. Εάν καταφέρουμε εμείς η αριστερά να πείσουμε το λαό ότι πρέπει να μας εμπιστευτεί για να τον φέρουμε στην εξουσία, αυτός είναι ο στόχος, θα πάμε έτσι. Ιδάλλως το κίνημα θα πάει πίσω. Εάν αυτή την εποχή χάσουμε τις εκλογές, θα πάει το κίνημα προς τα πίσω. Τώρα πόσο, ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια, δέκα χρόνια, είκοσι χρόνια, δεν είμαι προφήτης. Κοίταξε, το λάθος της αριστεράς είναι ότι ως τώρα μελέτησε τα θέματα πάντοτε από ένα οικονομιστικό φακό. Ποτέ δεν είδε την ψυχολογία. Ποτέ δεν είδε τον τρόπο λειτουργίας των λαών από ψυχολογική πλευρά. Αφόρησε τον Άντλερ, αφόρησε τον Λεμπόν, που μελέτησε ο ένας την ψυχολογία και ο άλλος από την κοινωνιολογική πλευρά τα θέματα της κίνησης των όχλων, όπως έλεγε ο Λεμπόν. Αλλά χωρίς να φτάσουμε στις ακρότητες του Λεμπόν, χωρίς να φτάσουμε στις ακρότητες του Άντλερ, πρέπει να δούμε ότι η αριστερά δεν είναι η μελέτη των οικονομικών προβλημάτων. Προχθές ήμουνα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου μία ομάδα επιστημόνων καθηγητών έκανε κάτι καταπληκτικό. Έκανε μια
εκδήλωση με θέμα οικονομική κρίση ή κρίση αξιών. Ήταν προς τιμή του Λάκη Σάντα και με κάλεσαν εκεί και έμεινα, όπως τους είπα, και χινός και νέος μπροστά στην επιστημονική έρευνα που κάναμε, όπου προσπάθησαν να πούνε ότι η κρίση δεν είναι μονάχα οικονομική, είναι κρίση αξιών. Και είναι κρίση, αν το δούμε τώρα στο βάθος, είναι κρίση πολιτισμού, είναι μία κρίση του προβλήματος του τεράστιου του πολιτικού συστήματος αυτού καθ' αυτού και είναι μία κρίση της συμμετοχής του κάθε ατόμου μέσα σε αυτή την ιστορία. Είναι μία κρίση αξιών. Κρίνεται δηλαδή το πολιτικό σύστημα, κρίνεται η ανθρωπιστική ιδέα, κρίνεται ο πολιτισμός μας. Και από επιστήμονες ειδικούς που καθένας έπιασε τη δική του την πλευρά. Μακάρι τους έχω ζητήσει να μου τα δώσουν όλα αυτά τα κείμενα, να τα δημοσιεύσουμε γιατί είναι σημαντικά. Και εχθές το πρωί ακριβώς ήμουνα σε ένα λύκειο στο Μαρούσι και ένας μαθητής ακριβώς, εδώ είναι οι ερωτήσεις που κάνω εγώ πάντοτε, κάνω τις ερωτήσεις και τις μελετάω. Λοιπόν, ένας, συγγνώμη, βλέπω, τη βλέπω, αλλά αν είναι κακά τα γράμματα δεν βλέπω. Λοιπόν, πώς εξηγείτε ότι τελευταία οι νέοι στρέφονται είτε στον υπερκαταναλωτισμό είτε προς άλλες κυρίως εθνικιστικές συμπεριφορές? Μήπως βιώνουμε παράλληλα κρίση αξιών και πολιτισμού? Της ερώτηση μαθητή. Φοβερή ερώτηση. Και είναι ακριβώς αυτή την απάντηση ήταν αυτή που έκανε το Πανεπιστήμιο. Λοιπόν, μια που είπατε για το μαθητή αυτόν, όταν κατεβάσατε τη σβάστικα από την Ακρόπολη μαζί με τον Λάκη Σάντα, ήσασταν 18-19 χρονών. 19. Τότε ρισκάρατε τη ζωή σας για τη χώρα σας. Βλέπετε το ίδιο πνεύμα αυταπάρνησης και αντίστασης στους σημερινούς 18άριδες και 19άριδες. Ναι. Το είδα στην εξέγερση που έγινε όταν δολοφονήθηκε ο Αλέξης Γουρόπουλος, αμέσως συνολία, αυτόματα αντέδρασε. Αυτόματα. Και στην επέτειο του θανάτου του συνέχισε πάλι την ίδια αντίδραση. Και επειδή πηγαίνω στα σχολεία και κουβεντιάζω μαζί τους, μαζί με τα παιδιά, το βλέπω ολοφάνερα. Το γεγονός και μόνο, άσχετα αν δεν είναι σε σωστή κατεύθυνση, ότι μουτζώνει τους επίσημους. Δεν θα συμφωνήσω με τη Μούτζα. Το πρόβλημα είναι, όπως το κουβεντιάζουμε τους μαθητές, έχουμε την 28η Οκτωβρίου και την 25η Μαρτίου και την έχουμε και μεθαύριο. Οι παρελάσεις για ποιον γίνονται, για την εξουσία ή για τα σύμβολα που αποτυπώνουν την εξέγερση. Και θέλω να σημειώσουμε κάτι εδώ. Για ρώτησε τον η επέτειος τους, η εθνική ποια είναι. Ξέρω, was the national holiday in the Netherlands. 5th of May. 5 Μαΐου. Τι είναι 5 Μαΐου. 4 is the commemoration of the dead and 5 is the liberation day. Of the German occupation. Yeah. Okay. 4 Μαΐου είναι η μέρα αφιερωμένη στους νεκρούς της γερμανικής κατοχής και 5 η απελευθέρωση. Για ποιο λόγο δηλαδή, για την απελευθέρωση. Is it so the days for the liberation? 4 Μαΐου για τα θύματα και 5 Μαΐου για την απελευθέρωση. Κοίταξε το ανάποδο στην Ελλάδα. Έχω κάνει μελέτη σε όλες τις χώρες. Οι επέτειες που γιορτάζουν είναι η ενθρόνηση βασιλέων, η εγκαθίδρυση καθεστώτων, η επινίκεια. Το δικό τους είναι επινίκεια. Mm-hmm. Εμάς δεν είναι επινίκεια. Είναι έναρξη αγώνων. Και 25 Μαρτίου και 28 Οκτωβρίου. Πες το να το καταλάβει τη διαφορά. Μανώλη Γλέζο, says that he has researched it on other countries as well.
usually what they celebrate on national holidays is either the coming of a king or victory. Yeah. But in Greece, both national holidays are about the beginning of the resistance. The beginning of the resistance? Mm-hmm. Yes. The beginning? The beginning. Not the end. Yeah, that's very interesting. Όχι επινίκια. Not the victory. That's very interesting. Είμαστε το μοναδικό έθνος. The only nation that he knows. Από τις μελέτες που έχω κάνει. Μέχρι τώρα. Λοιπόν, τι συμβολίζουν οι παρελάσεις? Παρέλαση μπροστά στην εξουσία ή μπροστά στα μνημεία που αποτυπώνουν αυτές τις εξεγέρσεις? Τι είναι? Συνεπώς, πρέπει να κατεργήσουμε τις παρελάσεις αυτού του τύπου, να παρελάβει ο λαός μπροστά στο... στα μνημεία που αποτυπώνουν αυτές τις ημέρες. Και όχι να κάθεται η Άννα Διαμαντοπούλου με τα οπίσθια προς τα... Λοιπόν, μια πιο βαριά κουβέντα προς τον άλλον στρατιώτη και να παρελάβει μπροστά της. Πήρα τον Παμπινιώτη τηλέφωνο και του είπα, επειδή τον γνωρίζω πολύ καλά, του είπα, Γιώργο, δεν πιστεύω να πάει να κάτσεις και να κάνεις αυτή τη δουλειά. Αυτό το είπα μονάχα. Και δεν θα πω τι κουβέντα τώρα που κάνω. Λέω αυτό το πράγμα. Τον πήρα και του είπα, δεν περιμένω, Γιώργο, από σένα, επειδή το ξέρω πάρα πολύ καλά, δεν περιμένω να παίξει το ρόλο που έπαιζε η Διαμαντοπούλου. Να δούμε τι θα κάνει. Να δούμε. Τελευταία ερώτηση για να μην σας κουράζουμε κιόλας. Επειδή θα πάμε... εντάξει. Επειδή θα πάμε... μας έχουν καλέσει στη Βαρκελόνη το Μάη και θα θέλαμε να έχουμε κάτι να παίξουμε σε ένα συνέδριο εκεί. Οι ανθρακορίχοι στα ορυχεία έχουν μαζί τους ένα καναρίνι, σε ένα κλουβί. Και το έχουν μαζί τους για την περίπτωση που υπάρξουν επικίνδυνες αναθυμιάσεις, το καναρίνι πεθαίνει πρώτο. Και έτσι αυτοί ξέρουν ότι πρέπει να σταματήσουν, να μην πάνε βαθύτερα. Είναι η Ελλάδα το καναρίνι στο ορυχείο? Θα καθορίσουν εξελίξεις στην Ελλάδα το τι θα συμβεί στην υπόλοιπη Ευρώπη? Τι έχει να πει η Ελλάδα στην υπόλοιπη Ευρώπη και τον κόσμο που την παρακολουθεί? Και ποιο είναι το μήνυμα του Μανώλη Γλέζου? Αυτινόν το η Ελλάδα είναι ένα πειραματόζω για να δουν πώς μπορεί να αρμέγουνε και μέχρι που μπορεί να αντέχει να αρμέγει όταν τρώει λίγο η Αγελάδα. Η Αγελάδα που είναι Ελλάδα, λέτε τώρα. Εμείς πάμε το πειραματόζω να το κάνουμε παράδειγμα προς όλους τους λαούς. Και πιστεύω ότι θα το πετύχουμε. Αυτή είναι η διαφορά. Έχετε κάποιο μήνυμα και για τους Ισπανούς που προσπαθούν να κάνουν το ίδιο? Δεν μου αρέσει να δίνω συμβουλές. Στα σχολεία να δεις ότι με ρωτάνε τα παιδιά τι συμβουλή μας δίνετε τώρα. Λέω, καμιά συμβουλή. Επιμένουν τα παιδιά. Όχι, θέλουμε να μας δώσετε συμβουλή. Λέω, δεν έχει συμβουλή. Εμένα επιμένουν, γίνεται ένας διάλογος έτσι. Λέω, τελικά μπορώ να σας δώσω μία γνώμη. Λέει, πια. Μπορείτε να αμφισβητείτε τα πάντα. Μέχρι να πάω να ρωτήσετε τους γονείς σας γιατί με γεννήσατε. Με ρωτήσατε? Μέχρι τέτοιου σημείου μπορεί να φτάνει η αμφισβήτησή σας. Γιατί με γέννησες, με ρώτησες? Συνέχεια τις ίδιες ερώτησες. Με ρώτησες ότι ήθελα να με γεννήσεις Έλληνα, εγώ ήθελα να με γεννήσεις Κινέζο. Μετά, συνέχεια τις ερώτησες. Με ρώτησες γιατί μου μάθεις ελληνικά, εγώ ήθελα να μάθω αράβικα. Αλλά η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να προσέξετε η αμφισβήτησή σας και η άρνησή σας να αποδεχτείτε όσα σας λένε, να μην φτάσει στο σημείο να σας κάνει όμοιρους της άρνησής σας και της αμφισβήτησής σας. Αυτή είναι η μόνη γνώμη που μπορώ να σας πω, τίποτα άλλο. Γνώμη, όχι συμβουλή. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γλέζου. Λοιπόν, το περιοδικό μας το ξέρετε που βγάζουμε. Mm-hmm. Πολίτες. Ποιος δεν το ξέρει? Ποιος δεν ξέρει το περιοδικό, παιδιά? Εγώ δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζεις. Έλα λοιπόν να δεις και το. Την ιστορία της αυτοδιοίκησης. Mm-hmm. Και όλοι οι καθηγητάδες δεν ξέρουν την ιστορία της αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα.
Και ξέρουν όλοι να μου πούνε τι γινόταν στην Ελβετία, στα Καντόνια ή και στα δημιουργήματα, τα τεχνητά, τα ξέρεις τα τεχνητά δημιουργήματα. Μαζεύονται μια ομάδα ανθρώπων και λένε θα φτιάξουμε μια δική μας κοινωνία που θα λειτουργεί με τα σύστημα της άμεσης δημοκρατίας. Το λέω τεχνητό γιατί είναι με βάση τη βούληση. Εγώ θέλω να εφαρμοστεί και εκεί που δεν θα υπάρχει η βούληση. Το κατάλαβες. Για να σου φέρω ένα παράδειγμα τώρα να δεις. Πήγα στο χωριό μου και πριν πάω στο χωριό μου μου είπα, με κάλεσαν από διάφορα μέρη της Ελλάδας να πάω εκεί και να κάνεις ό,τι θες. Άρα λέει στο χωριό μας να σε εκλέξουν να κάνεις ό,τι. Μα αυτό δεν θέλω. Λέει, γιατί πας στο χωριό σου. Διότι στο χωριό μου είναι η εξής ιδιοτυπία. Ο κάθε απεραθήτης λογαριάζει τον εαυτό του ότι είναι ο μοναδικός και δεν υπάρχει άλλος πάνω από αυτόν. Σου κάνει εντύπωση. Είναι σκληρός ο απεραθήτης. Παράδειγμα. Εδώ στην εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών ήθελα να τιμήσουν δύο λογοτέχνες από το χωριό μου. Μια ποιήτρια και ένα διηγηματογράφο. Η εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών. Και την έκανα μαζί με τον Απεραθήτικο Σύλλογο. Και είπαν στην Τζόρτζια, επειδή η Τζόρτζια εσύ ξέρει τους πολιτικούς, προσπάθησε οι δύο πρώτες σειρές να τους παίρνεις, να τους βάζεις οι δύο πρώτες σειρές. Ξαφνικά βλέπει τη Σταμάτα, η οποία ήταν κλητήρα σε Υπουργείο, Απεραθήτησε, αλλά κλητήρα σε Υπουργείο, να πάει να κάθεται μπροστά. Πάει και της λέει, κάνει το λάθος η Τζόρτζια και της λέει, Σταμάτα, εδώ είναι η επίσημη. Και εγώ ιντάμε. Και εγώ τι είμαι. Και εγώ ιντάμε. Και καλά Σταμάτα μου και την άφησε. Και έχουμε τις φωτογραφίες που κάθεται δίπλα στον Παναγιώτη του Κανελόπου. Σταμάτα. Δεν αναγνωρίζει κανέναν. Ναι. Πάνω, απεραθείς, κανένα πάνω από αυτό. Όταν όμως, πρόσεξε, οι απεραθείτες λειτουργήσουν συλλογικά, κάνουν θαύματα. Πραγματικά θαύματα. Αλλά σου λέω τώρα για να σου πω το πνεύμα του απεραίτητου. Λοιπόν, πήγα κάτω, έφτιαξα μια επιτροπή, όσοι θέλουν να πούνε, 102 άνθρωποι μπήκανε, φτιάξανε μαζί το πρόγραμμα, αυτοί κανόνισαν το συνδυασμό πώς θα είναι, εκλέχτηκα και στην πρώτη λαϊκή συνέλευση λέω, χωριανοί να εξηγηθούμε, δεν με εκλέξατε για αυτό που θέλω να έρθω, για την άμεση δημοκρατία. Με εκλέξατε. Η συντριπτική πλειοψηφία λέει, αντί να τηλεφωνάμε στο Μανώλη να μας κάνει ρουσφέτια, τον έχουμε του χεριού μας τώρα εδώ, κάθε μέρα θα του λέμε διόρισε το γιο μου. Και παρόλο που ξέρετε ότι δεν διορίζω και δεν έχω κάνει διορισμός. Αλλά θα επιμένετε. Είναι έτσι, εσάια είναι. Πάμε στο δεύτερο. Μια μεγάλη κατηγορία, η δεύτερη κατηγορία είπε, ο Μανώλης θα φέρει λεφτά, είναι γνωστό ότι θα τα φάει, και θα φάμε όλοι, με άλλη έννοια τώρα, δηλαδή θα γίνουν μεροκάματα όλα και θα φάει όλο το χωριό. Έτσι είναι. Υπάρχει μια τρίτη κατηγορία που είναι οι φανατικοί μου φίλοι και λένε, μια και μας είπε ο Μανώλης ότι θέλει να έρθει στο χωριό γιατί να του χαλάσουμε το χαντήρι. Τρίτη κατηγορία. Έτσι είναι. Και πόσοι με ψηφίσετε για την άμεση δημοκρατία ξεπερνάνε τα δάχτυλα του ενός χεριού. Λέει όχι. Δηλαδή δεν με ψήφισαν για την άμεση δημοκρατία. Πρόσεξε, με ψήφισαν για όλα αυτά που είπα. Αλλά από την πρώτη μέρα απόκτησε η άμεση δημοκρατία φανατικούς φίλους. Γιατί. Το πρώτο αίτημα που υπέβαλε στη Λαϊκή Συνέλευση είναι να φύγει το νοικοταφείο μέσα από το χωριό. Γιατί τα όμβρια ύδατα περνάνε μέσα από τα σασιπότα και μολύνουν τις πηγές του νερού. Επήρα 4 ψήφους. Και περίμενε ο κόσμος να δει τι θα κάνω. Σύμφωνα με την ομολογία είχα το δικαίωμα ως πρόεδρος κοινότητας να μεταφέρω το νοικοταφείο. Επειδή δεν το μετέφερα, άρχισαν οι φανατικοί φίλοι από όλα τα κόμματα. Έτυχε μπροστά μου, επειδή στο χωριό δεν κρυβόμαστε, να είναι ο γραμματέας του ΚΚΕ και ο καθοδηγητής του. Και
Και ήμουν μπροστά και εγώ. Λέει, τελικά θα ακούσει εμάς ή το Μανώλη. Λέει ο καθοδηγητής του, του γραμματέα. Λέει, εγώ όταν μπαίνω στη Λαϊκή Συνέλευση, το κομματικό μου βιβλιάριο το αφήνω απ' έξω. Και δεν ακούω ούτε το Μανώλη, ούτε εσάς. Σκέφτομαι ποιο είναι το συμφέρον του τόπου. Λέει τώρα αυτός ο γραμματέας του, ΚΚΕ. Λέει, θα σε διαγράψουν. Λέει, διαγράφτε. Δεν τον διαγράψαν, γιατί ήταν ο γραμματέας τους. Και είχε μια δύναμη και δεν τον διαγράψαν. Ναι. Το κατάλαβες. Πάνε. Δηλαδή, καταργήθηκαν αμέσως τα κόμματα, διότι, ας πούμε, έχει έρθει ένα κονδύλι και λέμε, πού θα γίνει ο δρόμος. Πού θα γίνει ο δρόμος, έτσι. Θα ακούσει το κόμμα ο άλλος που θέλει ο δρόμος να περάσει από το χωράφι του. Πάει περίπου. Ούτε κόμματα άκουγαν ούτε τίποτα. Και δημιουργήθηκαν οι φανατικοί φίλοι του της άμεσης δημοκρατίας και ζουν ακόμα με την άμεση δημοκρατία. Τι θέλουν. Αλλά φυσικά δεν τους αφήνουν γιατί είναι σκληρά τα συμφέροντα εκεί και τα οικονομικά. Πάρα πολύ σκληρά και οι παράγοντες εκεί που ανατράπηκαν όλα τα σχέδια, ένα μίσος φοβερό εναντίον μου, ακόμα και τώρα υπάρχει για ό,τι κάνω και ό,τι λέω. Κατάλαβες, πιστεύω να έγινε κατανόητο. Ναι. Για ποιο λόγο να πάμε στην Ελβετία, αφού κατάλαβες. Πολλά παραδείγματα. Δεν λέω να δούμε και τους ξένους τι κάνουν, αλλά να δούμε και το. Σου έλεγα, φέρνει αυτόν την που λέγεται Μαριλένα. Μαριναλέδα. Μαριναλέδα. Ο οποίος πόσα χρόνια είναι δήμαρχος. 30 λέει. Είναι πολλά. Για κάτσε. Πώς συνάδει η δημοκρατία με να είσαι 30 χρόνια δήμαρχος. Δεν είναι ανεπίτρεπτο αυτό. Να δούμε τους πραγματικούς κανόνες του τι θα πει. Η δημοκρατία θα πει ότι όλοι οι γνώμες παίρνονται υπόψη και τελικά λειτουργεί ο νόμος της πλειοψηφίας. Δεν έχω τώρα μαζί μου να σας δώσω. Έχουμε κάνει σύνταγμα στο χωριό μου. Σύνταγμα. Ναι. Το κατεστατικό χάρτη, το σύνταγμά μας. Ξέρεις τι λέμε. Θα σου πω τι λέμε το θεμελιακό άρθρο όταν σου πω άνοιξε όλα τα συντάγματα όλων των χωρών. Άνοιξε τα. Και θα δεις. Όχι μονάχα από γεωγραφική διαφορά, από ιδεολογική διαφορά, είναι η ίδια. Και το Κινέζικο και το Ηνωμένο Πολιτείο. Το ίδιο. Σου κάνει εντύπωση. Και το Σοβιετικό το ίδιο. Όλα λένε το εξής. Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό και ασκούνται εν ονόματι του ως οι νόμοι και το σύνταγμα ορίζουσι. Το δικό μας σύνταγμα έλεγε. Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό. Ανήκουν στο λαό και ασκούνται από τον ίδιο το λαό. Αυτή είναι η διαφορά, η λεπτή. Κοίταξε, πας στην εποχή, κανείς πια δεν μπορεί να αποφασίζει για τον άλλον χωρίς τη δική του συμμετοχή στα κοινά. Δεν γίνεται. Ο λαός θέλει να συμμετέχει στα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Αυτό που λένε συμμετοχική δημοκρατία. Αυτό που λένε άμεση δημοκρατία, να το πω επιστημονικά, θέλει κοινωνικοποίηση των μέσων της πολιτικής εξουσίας. Όχι μονάχα κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής, τη θέλουμε και αυτή, αλλά αυτή θα ακολουθήσει και δεν θα γίνει βέβαια με βίαιο τρόπο όπως έγινε στη Σοβιετική Ένωση. Θα γίνει με την κανονική διαδικασία. Ξέρετε τι σημαίνει βίαιος τρόπος. Ξέρετε ότι το βασικό πρόβλημα οικονομίας της Ρωσίας είναι η έλλειψη κτηνοτροφίας. Και ξέρετε γιατί. Διότι όταν αποφάσισαν να περάσουν όλα τα ζώα στα κολχόζ, προκειμένου να πάνε να το δώσει στο κολχόζ, το έσφαξε το ζώο του και το έκανε παστό για να φάει. Και εξαφανίστηκαν όλα τα ζώα. Έτσι. Λοιπόν, θα μου γράψετε κάπου όλοι τα ονόματά σας, ναι, να σας αφήσω ήσυχους. Τι χαρτί. Πού είναι το χαρτί, έχεις. Έχω εδώ το χαρτί. Α. Λοιπόν, εδώ είναι, γράψω από κάτω όλων τα ονόματα. Ωραία.
Και ο Τζερόμ, ο Ιερώνυμος θέλει να του το γράψω το όνομα εκεί. Θέλει να του το γράψω το όνομα. It's translated in German. It's translated in German, okay. Λοιπόν, κάτσε να το φέρω όμως εδώ να το έχει υπόψη. Τι να το φέρω στο πραγματικό να φύγει. Λοιπόν, θα το δούμε πρώτα μορφολογικά και μετά θα το δούμε ουσιαστικά. Αυτή είναι η φόδρα του σκούφου του που φορούσε. Ο δισμός the cloth of the cup. Εδώ έχει σβήσει κάτι. Has deleted something. Πολλοί μου λένε ότι με την τεχνολογία μπορούμε να μάθουμε τι γράφει. People say that with technology we can find out that it was written there. Okay. Εγώ λέω δεν θέλω. He says he doesn't want. Αφού ο αδερφός μου το έσβησε, σέβομαι την πούλησή του. Since his brother deleted it, he respects his will. Αλλά φαίνεται τι ήθελε να γράψει από το γεγονός ότι αν μελετήσουμε καλά το μέγεθος των γραμμάτων της πρώτης σαράδας και το μέγεθος των γραμμάτων της τρίτης είναι το ίδιο. Ενώ αυτό διαφέρει. But if we study the first line, the size of the letters in the first line and the third line is the same. But in the second it's different. So we can say maybe what he wanted to write. Και ας δούμε το περιεχόμενο που λέει «Σας φιλώ, αγαπητή μητέρα, σας φιλώ», χαιρεσμούς που είναι από τη συγκίνηση, δεν έχει βάλει το «τι». Φαίνεται ότι είναι η τελευταία του φράση αυτή. Λέει, αυτό που έγραψε δεν το άρεσε και το βάλε εκεί. Διορθωμένο. If you see the content, because he hasn't written the last word correctly because he was emotional, he can guess that this was his last phrase. He didn't like it when he wrote it there. Okay. Αλλά η ουσία είναι τούτη. Οι δύο τελευταίες φράσεις. Λέει, σήμερα πάω για εκτέλεση. Today, λέει, δεν λέει με πάνε. Για προσέξτε. So he says, dear mother, today I'm going to be executed. He doesn't say they are taking me. Εγώ πάω, γιατί εγώ θέλω. For the Greek people. Για προσέξτε όμως, το λαό είναι με κεφαλαία. But the people is in capital letters. Και το L είναι μόνο L, ένα μικρό L. And the Greek is small and not the full. Δηλαδή μπορούσε να λέει για το γερμανικό λαό, για τον ολλανδικό λαό. So he could have said for the German people, for the Dutch people, for any people. But the people is in capital letters. 19 χρονών ήταν. He was 19. Και όλο το νόημα είναι όλων των Ελλήνων εκείνης εποχής. And the whole meaning is the meaning of the whole people of Greece of the time. They were all feeling the same. Εδώ έχω πολλά μηνύματα, αυτό είναι άλλο. There are other messages there. Δεν ήταν του αδερφού μου. Not of his brother, it's from some other person. Και έχει άλλα μηνύματα μέσα. And others inside. Many messages. Είναι όλη η τραγωδία του ελληνικού λαού εδώ. The whole tragedy of the Greek people is there. Λοιπόν, αυτό το έχει φτιάξει Γερμανός. German made this. German. The portrait. The portrait, χωρίς να το ξέρω, από φωτογραφίες πήρε τη φωτογραφία του, το έφτιαξε, και ήρθε και μου το χάρισε. So they didn't know each other, he saw the photograph, and he made this, and came here and gave it to Manolis Vedos. Όταν θα βγει η καινούργια έκδοση, να... Πότε φτιάχτηκε το πορτρέτο αυτό? Είναι πολλά χρόνια, είναι καμιά... Many years. Τότε που έγινα πρόεδρος της κοινότητας που πήγα στο χωριό μου, ήρθε και μου το έδωσε. Α, στα περάθω. Το 1987. 1987. Okay.